Και ελάτε να ανοίξουμε την αθλητική μας ατζέντα, γιατί έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Και βεβαίως Γιώργος Μιμίκος. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καιρό είχαμε να τα πούμε τηλεοπτικά, αλλά επέστρεψες με ένα πολύ δυνατό θέμα, γιατί θα γνωρίσουμε εκτός των άλλων σήμερα και το mountain bike, καθώς για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα, ένα Ολυμπιακό αγώνισμα. Έτσι, Γιώργο, και έχουμε τους εκπροσώπους, γιατί έρχεται προσεχώς στην Κρήτη μας μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, θα τα μάθουμε όλα. Γιώργο, λόγος σε σένα. Ακριβώς, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και έχουμε μεγάλη χαρά σήμερα, Λευτέρη, για τους καλεσμένους που έχουμε και θα έχουμε και στη συνέχεια. Έτσι, για να τους καλησπέρισουμε. Καλησπέρα λοιπόν στον πρόεδρο καταρχάς του Συλλόγου Άτλας Ρεθύμνου, τον κύριο Ταταράκη τον Μιχάλη. Είναι και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Ποδηλασίας Κρήτης. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και μας ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κύριε Ταταράκη. Ευχαριστούμε και εμείς για το καλέσμα σας. Και βέβαια στον Γιώργο τον Βαρβεράκη που δεν χρειάζεται συστάσεις. Θα μπορούσε να είναι εδώ για χίλιους δύο λόγους ο Γιώργος καλεσμένος. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω από όλους. Ομοσπονδιακός προπονητής ποδηλασίας ΑΜΕΑ, προπονητής ποδηλασίας, πλέον και με ένα νέο σύλλογο, έτσι, Γιώργο Βαρβεράκη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε για αυτό που αγαπάμε, για την ποδηλασία. Και βέβαια θα πάω στον πρόεδρο που είναι και από την αγαπημένη μου επαρχία Μαρίου στο Ρέθυμνο και θέλω να το πω αυτό γιατί ο αγαπημένος μου νονός ήταν από αυτά τα χωριά. Κύριε Ταταράκη, πραγματικά αναλαμβάνετε, πήρατε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση στο Ρέθυμνο, 1 και 2 Φεβρουαρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο, Mountain Bike Eliminator, αν το λέω σωστά, σε συνδυασμό με ένα άρωμα Ολυμπιάδας, διότι οι αγώνες είναι διεθνείς. Και είναι αγώνες που θα έχουν ουσιαστικά ρόλο και στην βαθμολογία των ποδηλατών μας και εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Μια μεγάλη διοργάνωση λοιπόν. Η καρδιά της ποδηλασίας θα χτυπάει στο Ρέθυμνο 1-2 του μηνός. Παραλύνει πρωτάθλημα Eliminator στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών, όπως και στις πιο μικρές ηλικίες, άντρα 17 όπως λέμε. Ένας μεγάλος διεθνής αγώνας, οι οποίοι σκοπό έχουν να μαζέψουν οι Έλληνες αθλητές τους βαθμούς, ούτως ώστε να κλειδώσουμε άλλη μια θέση στην Ολυμπιάδα, μετά τον δρόμο που θα πάει ο πρωταθλητής Ελλάδος ο Τζουζάκης. Άλλη μια θέση λοιπόν να πάμε και στην Ολυμπιάδα του Τόκιο με το mountain bike. Mm-hmm. Οπότε, Γιώργο Βραβεράκη, για το τεχνικό κομμάτι, πραγματικά από το Ρέθυμνο να γίνει μια σύνδεση με Τόκιο είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται συχνά. Πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι γιατί καταφέρνουμε να διαδραματίσουμε στο Ρέθυμνο κάποιον σημαντικό ρόλο που αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να πετύχεις, να πάρεις μια τέτοια διοργάνωση αποτελεί από μόνο το επιτυχία. Στόχος μας είναι και το αποτέλεσμα να την κάνει διπλή την επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα και μετά τους αγώνες να λέμε ότι κλειδώνουμε θέση πλέον και στο mountain bike για το Τόκιο. Καταρχάς δεν είναι και λίγο, και συγγνώμη τώρα που συμπληρώνω και εγώ, δεν είναι και λίγο να βλέπεις μια τόσο μεγάλη διοργάνωση που είναι τριφασική όπως το λέμε, έτσι. Τρεις διαφορετικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν το επόμενο Σαββατοκυριακό και πόσο δε μάλλον όταν ξέρεις ότι παιδιά από την Κρήτη είναι υποψήφια για να πάνε στην επόμενη Ολυμπιάδα. Είναι πολύ σημαντικό και έχουμε ετοιμάσει κάτι, έχουμε από τα Χανιά. Επειδή είπαν ήδη το όνομά του και ναι, νομίζω ότι είναι μια ζωντανή διαφήμιση όταν ένας κριτικός ποδηλάτης που έχει πάρει το εισιτήριο και το έχει στο τσεπάκι του αυτή τη στιγμή για το Τόκιο και την Ολυμπιάδα, σύμφωνη, μπορεί να μας κάνει διαφήμιση και πρέπει να πω ότι το επιδιώξαμε να μιλήσουμε μαζί του γιατί δεν είναι εύκολο. Συνήθως είναι εκτός Ελλάδας ο Πολυχρόνης ο Τζορτζάκης. Κάτος, τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε. Καλησπέρα να πούμε στον Πολυχρόνη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα και πολλά πολλά συγχαρητήρια για αυτό που πέτυχες, που διαφημίζει ολόκληρη την Κρήτη και μας τιμάει όλους Πολυχρόνη. Το να πας στην Ολυμπιάδα του Τόκιο το καλοκαίρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν έχει το τηλέφωνο σου σταματήσει να δέχεται μηνύματα και κλήσεις για συγχαρητήρια. Εντάξει, στην αρχή ήταν μεγάλος ενθουσιασμός, τόσο για μένα όσο και για τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος. Αλλά γενικά ναι, ακόμα υπάρχουν ανθρώποι που μου στέλνουν καλή δύναμη, μου στέλνουν ευχές. Σίγουρα υπάρχει ένα ευνοϊκό κλίμα προς το πρόσωπό μου. Το θέμα είναι και τα συναισθήματα τα δικά σου Πολυχρόνη ποια είναι, γιατί δεν είναι και λίγο ένας Έλληνας να εκπροσωπήσει βεβαίως τη χώρα του σε Ολυμπιακούς αγώνες. Το ξέρεις πραγματικά ότι υπάρχουν αθλητές που αγωνίζονται χρόνια, κάτι το οποίο πέτυχες και εσύ και εκεί ήθελα να σταθώ. Το πώς νιώθεις εσύ, το αν τελικά ανταμείβονται οι κόποι και οι προσπάθειες
και τι περιμένεις, αν περιμένεις κάτι, αν έχεις βάλει τον πήχη λίγο πιο ψηλά. Σίγουρα μια Ολυμπιάδα είναι η κορύφωση, στην καριέρα ενός αθλητή, ειδικά ενός αθλητή που ασχολείται σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Όπως και, έτσι και για μένα δεν ήταν κάτι άλλο. Υπήρχε στόχο, ήταν στόχος από όταν άρχισα να ασχολούμαι σοβαρά. Ήταν όνειρο αρχικά, έτσι. Ήταν όνειρο από τη στιγμή που άρχισα να ασχολούμαι σοβαρά με την ποδηλασία δρόμου. Και με πολλή υπομονή, πολλή επιμονή, πολλή θέληση, πολλή βοήθεια από τους ανθρώπους γύρω μου που με στηρίζουν, κατάφερα να πάρω την πρόκριση, να πάρω το εισιτήριο τέλος πάντων για το Τόκιο. Πολυχρόνη, να μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχουμε εδώ στο στούντιο στο Ηράκλειο στην εκπομπή Κρήτη σήμερα δύο ανθρώπους του χώρου σου, έτσι τον πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Ποδηλασίας Κρήτης, τον κύριο Ταταράκη και τον Γιώργο τον Βαρβεράκη, και μιλάμε για την μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στο Ρέθυμνο το επόμενο Σαββατοκύριακο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Eliminator, Mountain Bike, έτσι και με άρωμα Ολυμπιάδας, και θα ήθελα έτσι να έχεις το χαιρετισμό σου, να τους πεις έτσι μια καλησπέρα από τα Χανιά, και βεβαίως νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου ότι είναι μια πολύ σπουδαία διοργάνωση που γίνεται στην Κρήτη. Χαίρετε στον κύριο Βαρβεράκη και στον κύριο Ταταράκη. Εννοείται, γενικά από ό,τι έχω καταλάβει και εγώ, το Mountain κυνηγάει την πρόκριση τώρα. Οι αθλητές του Mountain κυνηγάνε την πρόκριση και είμαι πολύ χαρούμενος που το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση που θα δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες αθλητές να κερδίσουν βαθμούς με στόχο την πρόκριση στο Τόκιο. Η ελληνική ποδηλασία αξίζει να έχει εκπρόσωπο και στο mountain και στο δρόμο, όπως και στην πίστα και στα τρία αγωνίσματα, και σίγουρα με μια διοργάνωση όπως αυτή στο Ρέθυμνο μπορούμε μόνο να είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν θέλετε να πείτε κάτι στον Πολυχρόνη. Να το πω κι εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήριά μου. Είμαστε όλοι κοντά σου. Να σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε και ψυχικά, ούτως ώστε στο Τόκιο να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και πάλι συγχαρητήρια. Γιώργο Βαρβεράκη, κάτι για τον Πολυχρόνη, τον Τουρτζάκη. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον Πολυχρόνη να είναι δυνατός, να είναι υγιής, να το απολαύσει, να δει τους σκόπους δεκαετιών και τις ώρες ατελείωτες που έχει περάσει πάνω στη σέλα, όπως μόνο αυτό ξέρει, να ανταμείβονται. Και όλοι εμείς που το γνωρίσαμε από κοντά θα είμαστε περήφανοι που θα βλέπουμε την ελληνική σημαία στους δρόμους του Τόκιο. Άσχετα με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, θα νιώσουμε από σήμερα μέχρι και τον αγώνα, θα είμαστε πάντα υπερήφανοι. Καλή επιτυχία, Πολυχρόνη. Λευτέρη, με συγκινούν όλα αυτά που λέμε. Βέβαια, και ποιον δεν συγκινούν, και πόσο δε μάλλον για τον ίδιο τον Πολυχρόνη που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης. Δεν είναι και λίγο να σηκώνει τη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ανατριχιαστικό είναι, δηλαδή. Πραγματικά. Θα το περιγράψω κάπως αλλιώς. Και ευτυχώς ο κριτικός αθλητισμός είναι τόσο δυνατός που ακόμα και σε αυτό το άθλημα, το οποίο ο κόσμος είμαι σίγουρος θα το αγαπήσει ακόμα περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια, έχει εκπρόσωπο στην Ολυμπιάδα. Είναι εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Σωστό. Γενικά, επιτρέψτε μου να πω, γενικά η Κρήτη είναι ποδηλατομάνα, έτσι. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, πάντα έβγαζε ποδηλάτες τελευταία 20-30 χρόνια. Και συνέχεια υπάρχουν πολύ δυνατά σωματεία και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, όπως τώρα και στον Άγιο Νικόλαο. Γενικά το νησί ευνοεί την ποδηλατική ανάπτυξη και φαίνεται. Mm-hmm. Πολυχρόνη, Τζορτζάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια. Βεβαίως έχουμε μια συζήτηση αργότερα να κάνουμε μαζί και για το ποδηλατοδρόμιο στα Χανιά, που πρόσφατα η κάμερα της Crete TV είχε αναδείξει τι μπορεί να γίνει εκεί και πρέπει στο ακροτήρι να τελειώσει αυτή η ιστορία με το ποδηλατοδρόμιο. Βλέπουμε ήδη και κάποια πλάνα από πρόσφατο ρεπορτάζ της συναδέλφου από τα Χανιά, Λευτέρη, από το αυτή ποδηλατοδρόμιο. Αυτή η εικόνα είναι οποίο... όπως είναι τώρα, κύριε, έτσι. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ποδηλατοδρόμιο, δυστυχώς. Και όταν έχεις ένα Πολυχρόνη, Τζορτζάκη, να πηγαίνεις στην Ολυμπιάδα και όταν υπάρχουν οι προδιαγραφές για να γίνει κάτι στα Χανιά, υπάρχει δεν πρέπει λόγος να μείνει μόνο. Υπάρχει αυτό... ένας λόγος παραπάνω. Από τη στιγμή που στέλνουμε και άτομα από εδώ, από την Κρήτη μας, θα μας εκπροσωπήσει, να εκπροσωπήσει όλη τη χώρα στην Ολυμπιάδα. Και ειδικά τώρα που θα παραδειγματιστούν και πολλά παιδιά, πολλά νέα παιδιά από τις προσπάθειες και τις δικές σας, αλλά και του Πολυχρόνη, νομίζω θα πρέπει να είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία κάποιοι
ηθήνοντες, φορείς, να το δουν με άλλο μάτι και όχι να βλέπουμε αυτή εδώ την εικόνα που είδαμε στο σταδίο. Εγώ νομίζω ότι ήδη οι ηθήνοντες που όπως αναφέρετε το έχουν δει με άλλο μάτι. Α. Υπάρχει πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή όσον αφορά το, το εγκαταλελειμμένο ποδηλατοδρόμιο. Και ο Υπουργός έχει ανεμειχθεί και η Περιφέρεια από ό,τι γνωρίζω. Και νομίζω σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα δούμε μια πίστα τελειωμένη στο ένα ποδηλατοδρόμιο, πίστα τελειωμένη στα Χανιά. Mm-hmm. Χρειάζεται πολύ δουλειά όμως για να γίνει αυτό. Χρειάζεται δουλειά. Όχι, τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο λένε κάποιοι τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φτιαχτεί μόνο να υπάρχει θέληση. Mm-hmm. Η θέληση φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει από όλους τους φορείς. Οπότε νομίζω ότι σύντομα η πίστα θα λειτουργήσει. Στα επόμενα δηλαδή μια-δύο χρόνια θα έχουν την πίστα. Ωραία. Επειδή πιέζει ο χρόνος, να ευχαριστήσουμε θερμά το Πολυχρόνιο Τζορδάκη που ήταν μαζί μας. Να τον αποδεσμεύσουμε. Να του πούμε χίλια ευχαριστώ για αυτό που έκανε για μας όλους τους κριτικούς. Και πάλι συγχαρητήρια. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Για να επιστρέψεις με ένα μετάλλιο. Αυτό θα σου ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, Γιώργο. Θέλαμε να μας πει το ωράριο, έτσι, να ξέρει ο κόσμος. Είναι πολύ θεαματικοί αυτοί οι αγώνες. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ακριβώς τις ώρες που θα έρθει στο Ρέθυμνο. Να σου πω κάτι. Είναι και χορηγός επικοινωνίας όμιλος Crete TV. Επομένως, τα πάντα θα υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία θα ενημερώνει τον κόσμο, αλλά θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Σίγουρα. Θα τα πούμε έτσι, λοιπόν, σαν πρώτη φορά να τα πούμε να τα ακούσει ο κόσμος. Θα έχουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες μπροστά να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Το Σάββατο το πρωί έχουμε στις 12 η ώρα ξεκινάει η αγώνα για συλλογικό. 1 με 2 Φεβρουάριο. 1 με 2 του Φλεβάρι. Μία λοιπόν το Φλεβάρι το πρωί Σαββάτου, πρωί, μεσημέρι 12 η ώρα, έχουμε τον πρώτο αγώνα που είναι διασυλλογικό, που σημαίνει μικρές κατηγορίες ποδηλατών, με ποδηλάτες από όλη την Ελλάδα από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα λάβει μηνύματα. Και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε τον πρώτο αγώνα το διεθνή. Θα τελειώσουμε περίπου γύρω στις 5 με 5,5 ώρα, υπολογίζουμε ότι είναι ο τερματισμός και οι απονομές. Και πάμε για την Κυριακή. Στην περιοχή Πευκάκια, το οποίο είναι ακριβώς 500 μέτρα από την πόλη του Ρεθύμνου. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση και με τα πόδια. Εύκολο είναι. Πάρα πολύ εύκολο. Την Κυριακή το πρωί, πάλι στις 11 η ώρα, ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Eliminator. Οι κατηγορίες είναι από παιδες, κορασίδες μέχρι και άνδρες, γυναίκες. Είναι ένα συναρπαστικό άθλημα, γιατί έχει πάρα πολύ ένταση και νομίζω ότι ο κόσμος θα το παρακολουθήσει, θα το ευχαριστηθεί. Και μετά πάλι το μεσημέρι της Κυριακής τελειώνουμε με το δεύτερο διεθνή αγώνα της ημέρας και ουσιαστικά θα έχουμε λήξει στις 5 πάλι το απόγευμα και για τους δύο αγώνες το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εκεί θα είμαστε. Θα τα πούμε και από κοντά σε αυτή τη μοναδική διοργάνωση Mountain Bike στο Ρέθυμνο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ταταράκη και κύριε Βαρβεράκη, που δώσατε το παρόν σήμερα. Αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ.